ο Ηλίας είναι όντως ένα καλό παιδί. Δηλαδή, δεν ξέρω τι πήγε στραβά, ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Κάτι χάλασε. Δεν κατάλαβα ποτέ τι χάλασε, πώς χάλασε και για πότε χάλασε, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ενώ ξεκινήσατε με μια πολύ καλή σχέση, και το βλέπαμε κιόλας στα πρώτα επεισόδια, στην πορεία όλο αυτό που έγινε με αυτό που σου είπε ο Ηλίας και εσύ το είπες κάπου αλλού, νομίζω ότι αυτή ήταν η απαρχή του προβλήματος. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι αυτή ήταν η αρχή του προβλήματος. Τι ήταν αυτό τελικά που σου είπε ο Ηλίας και εσύ το μετέφερες? Δηλαδή, ήταν κάτι τόσο σημαντικό που άξιζε τον κόπο να διαλυθεί η μεταξύ σας σχέση για αυτό το λόγο? Καταρχήν νομίζω ότι αν ήταν τόσο σημαντικό και αν είχε ξεκινήσει όλο από μένα, όπως λέει και λένε και οι υπόλοιποι, κάπου μέσα στην κάλπη θα είχα δει το όνομά μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχε θέμα, υποτίθεται όλη η ομάδα, ότι εγώ ξεκίνησα κάποια πράγματα, ότι εγώ έβαλα λόγια, είπα ψέματα ή τα μετέφερα όπως ήθελα. Οπότε χώρισα σε ομάδες την καλύβα, οπότε ξεκίνησαν όλα από μένα, ναι, με κάτι που είπα. Εγώ θα περίμενα να δω στην κάλπη το όνομά μου. Εμείς δεν καταλάβαμε ότι από σένα ξεκίνησε το πρόβλημα όλης της ομάδας. Εμείς καταλάβαμε ότι από σένα ξεκίνησε το πρόβλημα του Ηλία συγκεκριμένα σε σχέση με σένα. Αυτό που υπόθηκε από τον Ηλία και εσύ το μετέφερες, είναι κάτι που μπορείς να μας το πεις τι ήταν? Ήταν κάτι προσωπικό του? Είχε να κάνει με το παιχνίδι? Με τι είχε να κάνει τελικά? Είχε να κάνει με το παιχνίδι. Ο Ηλίας, για το καλό της ομάδας, είχαμε συζητήσει κάποια πράγματα. Και θέλαμε να ζητήσουμε στην ουσία από την παραγωγή να μας παρέχουν κάτι ακόμα. Για να είναι καλύτερη η ζωή μας στην παραλία. Ναι. Που αυτό δεν σκεφτήκαμε ότι εννοείται ότι η παραγωγή θα μας πει όχι, γιατί είναι κανόνες του παιχνιδιού και δεν είχαμε καμία ελπίδα. Αυτό το είχατε συζητήσει όλοι μαζί σαν ομάδα? Το είχαμε συζητήσει όλοι μαζί και είχε πάει ο Ηλίας σαν εκπρόσωπος της ομάδας να το προτείνει. Μόλις το πρότεινε λοιπόν ο Ηλίας, δεν τον υποστήριξε κανείς εκείνη τη στιγμή. Από την ομάδα σας? Από την ομάδα. Και γυρνάει ο Ηλίας και λέει ότι εντάξει, είστε κότες. Γιατί δεν με υποστηρίξατε? Ήσασταν όλοι μαζί μπροστά όταν, ναι, το ζήτησε αυτό ο Ηλίας? Ναι. Και μίλαγε μόνος του και εσείς δεν μιλούσατε καθόλου? Ναι. Γιατί όμως δεν μιλούσατε, εφόσον ήταν κάτι που το είχατε συμφωνήσει να το κάνετε? Δηλαδή, δεν ξέρω, πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, το είχε συμφωνήσει με τα αγόρια. Πιο πολύ. Τα κορίτσια δηλαδή δεν πήραν τόσο μέρος. Okay. Στη συζήτηση. Παραπονέθηκε αυτό, λοιπόν, ναι, ότι δεν είστε κότες και τα λοιπά. Και του λένε μετά τα παιδιά, ρε φίλε, του λένε, δεν συμφωνήσαμε 100% μαζί σου, γιατί το θεωρούσαμε λίγο αστείο να πας να πεις αυτό το πράγμα, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Ξέρουμε ότι η παραγωγή δεν μας χαρίζει τίποτα. Προφανώς και είναι και άδικο για την άλλη ομάδα. Και ούτε θα αλλάξει για μας, για σένα, για μένα, για τον οποιοδήποτε. Οι κανόνες είναι κανόνες, μας το είχαν ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ναι, αλλά μου λες ότι έγινε μια κουβέντα πριν πάτε στην παραγωγή και ήσασταν όλοι ψηλοσύμφωνοι να γίνει αυτό. Και μετά την κουβέντα, λίγο μου λες ότι του είπαν ότι ναι, αλλά δεν το συμφωνήσαμε και 100%. Τελικά είχατε αποφασίσει σαν ομάδα να ζητήσετε, άσχετα αν δεν σας τα δίνανε ή όχι? Ναι, τελικά μάλλον είχαν συμφωνήσει η μισή. Κάπου χάθηκε αυτό. Γιατί δεν μίλησε κανείς, δεν είπε ναι, Ηλία, είμαι μαζί σου. Απλά το πρότεινε ο Ηλίας, πάλι δεν μίλησε κανείς και πήγε ο Ηλίας να πει το αίτημα στην ουσία. Δεν συμφωνήσαμε και είπαμε πάμε, Ηλία, μαζί σου κτλ. Αυτό το πράγμα όμως που υπόθηκε μεταξύ Ηλία, εσού, Ντάριας και Χάρη, διότι εσείς οι τέσσερις ήσασταν μπροστά από ό,τι καταλάβαμε, από ό,τι έχουμε δει εμείς τώρα, έτσι, γιατί εμείς δεν τα βλέπουμε και ό,τι συμβαίνει μες το 24ωρο. Αυτό το περιστατικό που σου λέω είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, τη δεύτερη εβδομάδα. Από τη δεύτερη εβδομάδα θέλατε κάτι παραπάνω από την παραγωγή, ναι, εσείς? Τι θέλετε, τι θέλετε δηλαδή? Κάτι ρε παιδάκι μου, ένα φιστικάκι, ένα φρουτάκι, το οτιδήποτε μπορείς να μας δώσει μια άνθρωπη. Ότι πήγατε πραγματικά στην παραγωγή, είπατε μήπως μπορείτε να μας φέρετε τρελή κάτι ακόμα να τρελή φάμε. Τελείως. Και εμείς το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Αλλά ήταν πολύ ξεκάθαροι οι άνθρωποι ότι όχι, δεν δεχόμαστε έτοιμα. Τι είναι αυτό που λέτε? Έχετε τρελαθεί τελείως. Οι κανόνες είναι κανόνες και πρέπει να τους δεχτείτε. Τέλος. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Ηλίας τι σου είπε όμως εσένα που δεν ήταν μπροστά ο αγόρι, από ό,τι καταλάβαμε, κάτι σου είπε για τον Νικόλα? Όχι.
Τι ακριβώς υπόθηκε? Ο Ηλίας, έχουμε κάτσει λοιπόν στη φωτιά κάποια στιγμή και ήμουνα εγώ, η Ντάρια, η Βυργινία και ο Χάρης. Μπράβο, ναι, και η Βυργινία. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήμασταν αυτοί. Οπότε, όταν λέει ο Ηλίας ότι εμένα μου έχει εμπιστευτεί κάτι. Ναι. Πώς μου έχει εμπιστευτεί κάτι? Επειδή με άλλα τέσσερα άτομα μπροστά και είναι τόσο σοβαρό και τόσο προσωπικό. Εσύ το θεωρείς προσωπικό όταν σου λέει ο άλλος ότι σου εμπιστεύτηκα κάτι και το είπες, ήταν προσωπικό μου, άνοιξα την καρδιά μου μπροστά εσένα και είναι άλλα 4-5 άτομα μπροστά?